Κατσοπούλου, προπονήτρια και των τριών αθλητριών του ατομικού που αγωνίζονται σε αυτή την διοργάνωση. Και βέβαια είχατε την χαρά, κυρία Γιαννητσοπούλου, να δείτε την μορφούλα στο Σίδνεϊ, όπου εκεί πήρε την 7η θέση. Είναι η 5η αθλήτρια, η 5η δική σας αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματικά είναι η 5η αθλήτρια που αγωνίζεται σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχίζοντας από τη Σεούλ. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν τότε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η 5η αθλήτριά μου, αλλά η 4η Ολυμπιάδα για μένα. Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Αναστασία Μπερεστέτσκαγια από το Ουσπεκιστάν και θα συνεχίσουμε σε λίγο και πάλι την κουβέντα μας με την κυρία Γιαννητσοπούλου. Από το Ουσπεκιστάν. Κυρία Γιαννητσοπούλου, είδατε την προσπάθεια των κοριτσιών του ανσάμπλ χτες? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και την είδα. Μείνατε ευχαριστημένοι? Σαφώς. Πάρα πολύ καλά πήγανε. Για μένα ήταν φοβερά κοντρολαρισμένες. Υπήρχε ένας καταπληκτικός έλεγχος και συντονισμός μεταξύ των αθλητριών και πολύ καλά προπονημένες, βέβαια. Πάρα πολύ καλά προπονημένες. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στην προπόνηση, για να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα για ποιες θυσίες μιλάμε και για ποιους σκόπους που κάνουν οι αθλήτριες της ρυθμικής.